Να τον καλησπέρισουμε. Τι κάνετε κύριε Ορβανίκο, είστε καλά? Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Μια χαρά. Έλεγα στο πρόλογο ότι συνήθως σας απασχολούμε για μπάσκετ, αλλά τώρα και για τον μπάσκετ υπάρχει θέμα. Αλλά νομίζω ότι στο επίκεντρο κυρίως του ενδιαφέροντος του κόσμου είναι όλο αυτό το σκηνικό που έχει δημιουργηθεί με την τιμωρία από την FIFA, με τον μπαν, αλλά και μια δίκαιη απέτηση του Άρη προς την πολιτεία να εφαρμόσει τους νόμους της. Δηλαδή είναι νομίζω μοναδικό αυτό που συμβαίνει με τον Άρη. Ο Άρης ζητάει από την ελληνική πολιτεία να εφαρμόσει αυτό που έχει η ίδια ψηφίσει και έχει γίνει. Δεν ζητάει κάποια αλλαγή ή οτιδήποτε άλλο. Αν κάνω λάθος, διορθώστε με. Όχι, έτσι ακριβώς είναι. Ο Άρης όντως βασίστηκε στο ελληνικό δίκαιο και έτσι προχώρησε. Εντάξει, δυστυχώς η FIFA, η UEFA, με κάποιες διαδικασίες, οι οποίες μπορώ να τις χαρακτηρίσω και λίγο ύποπτες, έφερε ένα θέμα το οποίο συνέβη πριν από 13 ή 12 χρόνια, δεν θυμάμαι ακριβώς, και πιέζει μια νέα ΠΑΕ να πληρώσει χρέη μιας άλλης ΠΑΕ παλιότερης, η οποία τελεί αυτή τη στιγμή υπό εκαθάριση. Θεωρώ ότι ο Άρης έχει το δίκαιο με το μέρος του και προσπαθούμε όλοι μαζί να βρούμε μία λύση ώστε αυτό το θέμα να λήξει για να μπορέσει η ομάδα να ολοκληρώσει τον προγραμματισμό της, αυτό που έχει ξεκινήσει εδώ και κάποιες μέρες. Έχουν ξεκινήσει τα στελέχη της ομάδας για να κάνει η ομάδα, να ξεκινήσει μια διαδικασία που κάθε χρόνο γίνεται, ας πούμε. Απλά αυτή τη στιγμή φρενάρει από μια, θα έλεγα, εντελώς λανθασμένη απόφαση και κρίση της UEFA ή της FIFA. Της FIFA είναι, δεν είναι UEFA, η συγκεκριμένη περίπτωση, η Πειθαρχική Επιτροπή FIFA, της FIFA. Είχαμε χθες τον κύριο Ιωαννίδη, έναν έγκριτο νομικό από που ζει και εργάζεται στο εξωτερικό, και είπε ότι δεν είναι δυνατόν να ζητάς από μια ποδοσφαιρική ανώνυμη εταιρεία, τη σημερινή του Άρη, να πληρώσει τα χρέη της προηγούμενης. Μπορεί να το καταλάβει όταν πολλές φορές η FIFA λέει ότι είναι η μία ΠΑΕ συνέχεια της άλλης, αλλά λέει πώς γίνεται να ζητάς τα χρήματα από τη νέα ΠΑΕ όταν η προηγούμενη υφίσταται ακόμα. Δηλαδή στην Ελλάδα η παλιά ΠΑΕ, άρχισε για να καταλάβει και ο κόσμος, υφίσταται ακόμα, δεν έχει εκαθαριστεί. Και ενώ κάποιοι το θεωρούσαν ως μειονέκτημα αυτό είναι ένα πλεονέκτημα τη δεδομένη χρονική στιγμή, γιατί υφίσταται, υπάρχει. Έχει περιουσία, έχει το ρίσιο, το ΙΚΑ. Φυσικά. Πώς γίνεται λοιπόν να ζητάς, εγώ το πήγα πολύ λαϊκά, χωρίς να έχει πεθάνει ο μπαμπάς, πώς γίνεται να ζητάς από το γιο να πληρώσει? Δηλαδή, είναι πραγματικά άξιο αναφορά αυτό. Αυτό θα έλεγα και εγώ τώρα, το ότι ακόμα η παλιά εταιρεία και υφίσταται και τελεί προκαθάριση. Το σωστό και από οποιαδήποτε νομική πλευρά και αν το δεις, ήταν να πάει, εφόσον τους ενδιέφερε πραγματικά να λύσουν το πρόβλημα και όχι να δημιουργήσουν πρόβλημα στη νέα εταιρεία, να πάνε στην υποκαθάριση εταιρεία. Έχει περιουσιακό στοιχείο, έχει το ρίσιο. Ας πάνε από το ρίσιο να διεκδικήσουν, έτσι δεν είναι? Ας πάνε εκεί, γιατί δεν πάνε? Άρα ο στόχος είναι άλλο, το λέει. Τους δίνει το δικαίωμα ο νόμος να πάνε και σε φυσικά πρόσωπα. Βεβαίως. Γι' αυτό λέω ότι είναι μια ύποπτη κατάσταση, την οποία θα πρέπει ο Άρης να τη δει οργανωμένα και σωστά και να το επικοινωνήσει έτσι όπως πρέπει, ώστε να καταλάβει και ο κόσμος γιατί γίνεται όλο αυτό. Έτσι. Είναι φως φανάρι αυτό το οποίο συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην ομάδα. Και πιστεύω επειδή όμως... Ναι. Πιστεύω ότι πρέπει να δουλέψουμε όλοι μαζί πάνω σε αυτό το κομμάτι και η ΠΑΕ, ο ΑΣ, όσο μπορεί να βοηθήσει και αυτός με το μέγεθός του, και να λυθεί το πρόβλημα αυτό. Γιατί είναι ένα τμήμα το οποίο πάει καλά και πρέπει να πάει ακόμα καλύτερα. Και μπορεί να πάει ακόμα καλύτερα, αν δεν του βάζουν εμπόδια και τρικλοποδιές. Βέβαια, σε τέτοιες περιπτώσεις που υπάρχει FIFA στη μέση κτλ., είναι πολύ δύσκολο να βρεις το δίκιο σου. Έχω την αίσθηση ότι στην περίπτωση του Ντουρμισάη μπορεί να το βρει το δίκιο του μέσω του ΚΑΣ. Στην περίπτωση όμως του Σιστό και των υπολείπων, θεωρώ ότι πολύ δύσκολα θα καταφέρει να βρει το δίκιο του, γιατί στο τέλος της ημέρας η FIFA μπορεί να συνεχίσει να ισχυρίζεται αυτό το οποίο ισχυρίζεται. Εκεί λοιπόν υπάρχει μια ευκαιρία μέσω του μνημονίου κυβέρνησης FIFA. Έχω την αίσθηση ότι πρέπει να καταλάβουν
άπαντη στην κυβέρνηση ότι δεν γίνεται να καθυστερήσουν άλλο πάνω στο αυτό κομμάτι. Πρέπει πραγματικά να δώσουν μια λύση, όχι για να ευνοήσουν τον Άρη. Είναι ένα πρόβλημα συνολικό του ελληνικού ποδοσφαίρου, το οποίο τώρα όλοι μπορεί να γελάνε ή να βλέπουν τον Άρη τίποτα άλλο. Σε ένα μήνα, αν μείνει αυτό το θέμα για τον Άρη, θα ισχύει και για άλλες ομάδες. Για άλλες ομάδες. Ναι, γι' αυτό και εμείς ζητήσαμε και ο ΑΣ και η ΠΑΕ συνάντηση με τον κύριο Γεραπετρίτη, ο οποίος είχε ασχοληθεί με το μνημόνιο με την FIFA, να του εξηγήσουμε το πρόβλημα και να δούμε πώς μπορεί ο άνθρωπος αυτός να μας βοηθήσει να το λύσουμε, ας πούμε. Αυτή ήταν η κίνηση που κάναμε. Ανταπόκριση και αναμένουμε υπάρχει μετά τη συνάντηση. Ναι, ναι, βέβαια. Ναι. Σε επόμενες μέρες θα γίνει η συνάντηση αυτή, είτε διαζώσεις είτε με τηλεδιάσκεψη, θα υπάρχει ανταπόκριση. Α, έχετε δηλαδή απάντηση. Αυτό δεν το ξέρω. Ναι, μάλιστα. Ναι. Αυτό είναι σημαντικό. Νομίζω δεν έχει ακουστεί μέχρι τώρα. Όχι, δεν έχει ακουστεί, αλλά σας το λέω εγώ. Ναι. Για να είμαστε δίκαιοι και σωστοί, έτσι. Αμέσως ενδιαφέρθηκαν και είπαν, εντάξει παιδιά, εντός των ημερών θα το κάνουμε. Οπότε αναμένουμε το πότε θα γίνει. Υπάρχει και ανταπόκριση και ενδιαφέρον. Απλά αυτό θα πρέπει το ενδιαφέρον να αυτό να ολοκληρωθεί και να πάει στην ουσία και να γίνει πράξη. Εσείς το τελευταίο διάστημα έχετε κατέβει και ως δημοτικός σύμβουλος με τον κύριο Ταχιάο και τα λοιπά, δραστηριοποιήστε δηλαδή και στα κοινά. Έχετε κάποια ανταπόκριση ή σκέφτεστε και ως ερασιτέχνης Άρης, φαντάζομαι και σε συνεννόηση με την ΠΑΕ Άρης, να ενεργοποιήσετε γενικότερα και τους βουλευτές Θεσσαλονίκης? Ήδη διαβάζουμε ότι υπήρξε ενδιαφέρον από το Δήμο, από την Περιφέρεια. Αντιλαμβάνεστε βέβαια ότι πολλές φορές όταν και τα μέσα πιέζουν μια κατάσταση, υπάρχει ένα ενδιαφέρον, βγαίνει προς τα έξω ένα ενδιαφέρον των πολιτικών όλων των πλευρών και όλων των κομμάτων. Εδώ όμως ζητάμε και την ουσία γρήγορα, άμεσα, έτσι, γιατί ο Άρης πρέπει άμεσα να λύσει το θέμα. Σωστό αυτό που λέτε, σωστό σχόλιο. Έτσι είναι. Καταρχήν να πω ότι μιλάμε καθημερινά με τον κύριο Καρυπίδη, ώστε να έχουμε συντονισμένες ενέργειες και οργανωμένα να πάει ο Άρης να διεκδικήσει το δίκαιο του. Αυτό που σκεφτήκαμε είναι να δούμε πώς θα πάει στη συνάντηση με τον κύριο Γεραπετρίτη και αναλόγως μετά εννοείται ότι θα πρέπει να συμμετέχουν στην προσπάθεια αυτή και οι βουλευτές της Α και Β Θεσσαλονίκης και ο Περιφερειάρχης και ο Δήμαρχος και να δείξουν στην πράξη τη στήριξή τους στο δίκαιο αίτημα του Άρη. Εντάξει, όχι να λέμε μόνο λόγια, στηρίζουμε, να το δούμε και στην πράξη. Αλλά αυτό θα γίνει συντονισμένα και σε συνεννόηση με την ΠΑΕ Άρης, να δούμε πώς θα πάει η συνάντηση με τον κύριο Γεραπετρίτη και μετά αμέσως θα κάνουμε τα επόμενα βήματα. Αυτό θα πρέπει να γίνει όσο δυνατόν γρηγορότερα βέβαια, για να είναι η εποχή που η ομάδα σχεδιάζεται από ό,τι ξέρω και πρέπει να υπάρχει λύση άμεση για να ξέρει πώς θα προχωρήσει το τμήμα. Να γίνουν γρήγορα αυτές τις κουβέντες που κάνατε, χρονοδιάγραμμα για το πότε περιμένουμε το μνημόνιο, νομίζω έχει γενικότερο ενδιαφέρον τώρα αυτό. Κυβέρνηση FIFA σας έχει μήπως τεθεί? Καταλαβαίνετε τώρα πώς το λέω, με την έννοια ότι παιδιά, πότε περιμένετε να βγει αυτό το μνημόνιο? Γιατί μπορεί ας πούμε ο Γεραπετρίτης να πει ναι, θα σας βάλουμε. Αλλά άμα το βάλουν τον Οκτώβριο, δεν έχει ουσία. Ναι, από αυτή την άποψη έχετε κάποια ενημέρωση για το πότε σχεδιάζεται? Όχι. Η αλήθεια είναι ότι δεν το γνωρίζω να σας απαντήσω αυτή τη στιγμή, αλλά θα τεθεί το θέμα στη συνάντηση με τον κύριο Γεραπετρίτη. Μάλιστα. Το σημαντικό είναι ότι μας λέτε ότι υπήρξε ανταπόκριση και θα γίνει η συνάντηση είτε με τηλεδιάσκεψη, είτε με λόγω κορονοϊού φυσικά, είτε διαζώσεις. Το διαζώσεις αντιλαμβάνεστε ότι είναι λίγο καλύτερο πάντα. Αλλά σίγουρα, επειδή μας πιέζει ο χρόνος και είναι η εποχή περίεργη, δεν μας πειράζει και η τηλεδιάσκεψη. Το ίδιο πράγμα είναι περίπου. Αλλά θα δούμε ότι είναι. Και την κάνουμε μετά σύντομο, τη διαζώση. Είναι πιο σύντομο άμεσο. Και μετά ναι, εννοείται ότι θα υπάρχει συνέχεια. Μάλιστα. Ξαναλέω, θα μπουν στο παιχνίδι αυτό με πράξεις, ουσιαστικές πράξεις και η πολιτική της Θεσσαλονίκης. Από εκεί είχαμε κανένα ενδιαφέρον, δηλαδή κάποιος ενδιαφέρθηκε από μόνος του να πάρει ένα τηλέφωνο, να πει είτε εσάς τον κύριο Καρυπίδη, δεν ξέρω. Να πει παιδιά τι γίνεται, χρειάζεται κάτι.
κοίτα, όχι, ενδιαφέρον με την έννοια του να επικοινωνήσουν αυτοί μαζί μου δεν, ή με τον κύριο Καρυπίδη, δεν ξέρω αν με τον κύριο Καρυπίδη μίλησε κάποιος, μαζί μου όχι κανένας, αλλά τα τηλεφωνήματα που έκανα εγώ ήταν όλοι πρόθυμοι να βοηθήσουν. Επομένως θα περιμένουν φαντάζομαι από εμάς τώρα την ανάλογη πρόσκληση, πότε θα είναι αυτή. Αλλά καλύτερα να μιλήσουμε πρώτα με τον Υπουργό. Λίγο πρόσχημα το θέλουν. Το θέλουν λίγο πρόσχημα. Εντάξει, πάντα. Ωραία. Κατανοητό για το ποδόσφαιρο. Έχετε όμως ζητήματα και στο μπάσκετ. Χθες υπήρξε η δημοσιοποίηση μιας επιστολής που εστάλει προς τον μεγαλομέτωχο, τον κύριο Κυριέλμα, που θυμίζει ότι γενικότερα όλο αυτό το θέμα με τον κορονοϊό και ότι η αίσθηση ότι το μπάσκετ τέλος για φέτος οτιδήποτε μας έχει λίγο αποσυντονίσει από το γεγονός ότι ο Άρης, πέρα από τα ζητήματα που προκύπτουν από κορονοϊούς και απώλειες εσόδων και όλα τα υπόλοιπα, είχε ήδη τα δικά του θέματα, ζητήματα, προβλήματα, τα οποία παραμένουν με βασικότερο όλων. Έχει έναν μεγαλομέτωχο ο οποίος στην ουσία δεν ασκεί το ρόλο του μεγαλομέτωχου, δεν είναι δίπλα στην ομάδα, δεν ορίζει ας πούμε διοίκηση, δεν επιλέγει το τι γίνεται στην ομάδα και στην επόμενη της μέρα, αλλά την ίδια στιγμή διατηρεί το δικαίωμα του μεγαλομετόχου και ό,τι συνεπάγεται από αυτό. Ναι, κοίταξε τώρα, το πρωτάθλημα για όλους έχει ολοκληρωθεί, έτσι, όλο αυτό που συνέβη μετά τη διακοπή είναι, πιστεύω ότι από εβδομάδα θα πρέπει ο ΕΣΑΚΕ να το κλείσει και οριστικά και να τελειώσει αυτό το πρωτάθλημα το οποίο δεν ολοκληρώθηκε. Διότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να ξαναρχίσει. Καταρχήν υπάρχει θέμα υγείας των αθλητών, των προπονητών και όλων των παραγόντων που συμμετέχουν σε μια διαδικασία ενός αγώνα. Είναι ένα άθλημα το οποίο έχει συνεχή επαφή, οπότε δεν μπορείς να το προστατεύσεις κανέναν εκεί πέρα. Προέχει πρώτα απ' όλα η υγεία των ανθρώπων που απασχολούνται. Άρα δεν μπορείς να ξεκινήσεις όταν η επιστημονική κοινότητα σου λέει ότι υπάρχει θέμα. Επομένως, δεν νομίζω ότι χρειάζεται να το καθυστερούμε άλλο, πρέπει να κλείσει αυτό. Επίσης πρέπει να κλείσει και το ότι οι 14 ομάδες οι οποίες συμμετείχαν στο πρωτάθλημα θα παραμένουν όλες στην κατηγορία, διότι δεν ολοκληρώθηκε και είχε ακόμα πολλές αγωνιστικές να ολοκληρωθεί το πρωτάθλημα αυτό. Άρα το πιο δίκαιο και το πιο ηθικό και το τίμιο είναι να συνεχίσουν οι ίδιες ομάδες. Το τι θα γίνει με τις από κάτω θα το δούμε με την ΕΟΚ και είναι ένα άλλο ζήτημα. Το τμήμα τώρα όσον αφορά τον Άρη όντως είχε τα προβλήματά του. Η διοίκηση αυτή όταν κλήθηκε από τον μεγαλομέτωχο ο οποίος αποχώρησε να βοηθήσει το τμήμα έκανε ό,τι μπόρεσε. Προσπάθησε πάρα πολύ, έβαλε το τμήμα σε μια εύρυθμη λειτουργία, πήγε καλά, έκανε κάποιες νίκες που έπρεπε να κάνει, γίνανε οι πληρωμές που μπορούσε η διοίκηση αυτή να κάνει βάζοντας χρήματα από δικά της, από την τσέπη των παραγόντων. Εξελίχθηκε η κατάσταση όπως εξελίχθηκε. Σταματάει το πρωτάθλημα, πάει προς οριστική διακοπή. Η ομάδα φαίνεται να μένει στην κατηγορία και θα έμενε και κανονικά αν συνεχιζόταν, διότι και το momentum είχαμε και παίζαμε καλά και είχαμε κάνει κάποιες νίκες, είχαμε φτάσει τον Πανιόνιο. Επομένως η προσπάθεια αυτή που η δίκηση του δικείου έκανε ολοκληρώνεται, έτσι, έχει τελειώσει. Από εκεί μετά, σαν ΑΣ, καλούμε τον μεγαλομέτωχο, ο οποίος έχει συμμετοχές, να ανέβει στη Θεσσαλονίκη. Από τις 18 Μαΐου που επιτρέπεται κιόλας να κάνει γιατί είναι στην Αθήνα, επιτρέπεται να ανέβεις στη Θεσσαλονίκη, αν και αν ενδιαφέρεσαι μπορείς και να ανέβεις και παρά την απαγόρευση ας πούμε, αλλά τέλος πάντων ας είμαστε λίγο την πηγή και σε αυτό, ας έρθει να έρθει στη Θεσσαλονίκη να μας πει τι θα γίνει με την επόμενη μέρα, έτσι, τι θα γίνει με το θέμα των μεταφών. Εάν επιμένει και θέλει να κρατά την ομάδα δέσμια στις συμμετοχές του, ας έρθει να διορίσει μια νέα διοίκηση και ας ασχοληθεί αμέσως όμως, αμέσως πρέπει να γίνει γρήγορα αυτό, διότι ο χρόνος πιέζει, γιατί ο Άρης έχει και την απαγόρευση των μεταγραφών, και να ξεκινήσει να διοικεί την ομάδα. Είναι πολύ απλό και πολύ τίμιο αυτό που του λέμε. Δεν μπορεί δηλαδή αυτή η διοίκηση πρωτοδικείου του ΑΣ να ασχοληθεί άλλο μέσα σε αυτή τη διοικητική κατάσταση. Έτσι, δηλαδή ο μεγαλομέτωχος, μια διοίκηση πρωτοδικείου, να μην συμμετέχει πουθενά, και 5 άνθρωποι να τρέχουν από το πρωί μέχρι το βράδυ για να συμμαζέψουν τα ασημάζευτα. Είναι πολύ σωστό αυτό το οποίο λέμε και ξεκάθαρο
για την ομάδα, έτσι. Δηλαδή για να βοηθηθεί ο σύλλογος και να βοηθηθεί το τμήμα, να τρέξουν τα πράγματα. Ξέρετε πολύ καλά ότι οι διοικήσεις με το που τελειώνει το πρωτάθλημα αμέσως αρχίζει η δουλειά τους για να σχεδιάσει τη νέα χρονιά. Ναι. Και μάλιστα μια νέα χρονιά δύσκολη. Που υπάρχει ερωτηματικό με το τηλεοπτικό, με τις χορηγίες, υπάρχει μπαν, υπάρχουν πάρα πολλά ζητήματα τα οποία πρέπει να λυθούν. Δεν μπορεί να στέκεται η ομάδα έτσι και όλο το καλοκαίρι και να φτάσουμε τον Αύγουστο να κινούνται τα διαδικασίες στον Άρη και να γίνει όπως πέρσι μια εβδομάδα πριν αρχίσουν οι υποχρεώσεις να έρχονται ακόμα παίκτες και να φτάσουμε στο σημείο που φτάσαμε να είμαστε τελευταίοι σε όλο το πρωτάθλημα και λίγο 6 αγωνιστικές πριν το τέλος να γίνουμε πρώτοι-τελευταίοι και να φτάσουμε τον Πανιόνιο. Αυτό σημαίνει διοίκηση. Προβλέπει και σχεδιάζει. Αυτό λέω εγώ. Και νομίζω ότι είναι και το σωστό και ο κόσμος αυτό πιστεύει και αυτό συμφωνεί. Όχι, δεν είδα. Υπήρξε. Γι' αυτό και περιμένω. Ανταπόκριση καμία δεν υπήρξε. Ίσα-ίσα υπήρξε μια διαρροή από μέσω ενός συγκεκριμένου δημοσιογράφου και ενός συγκεκριμένου μέσου ότι να δω το σχέδιο, να δω το πλάνο κτλ. Εντάξει. Σχέδιο και όλα αυτά ο ΑΣΥΜ Άρης το πλάνο του και τις ιδέες του θα τις πει στα μέλη του και εκείνα θα αποφασίσουν. Στο Μεγαλομέτωπο δεν έχουμε να δώσουμε κανένα σχέδιο. Δεν νομιμοποιείται να ζητάει κανένα σχέδιο. Υπήρξε και μια επιστολή του Εραστέχνη, δεν κάνω λάθος, την Παρασκευή, έτσι. Για 9 μεσογειούχους. Είναι όντως έτσι τα πράγματα. Ναι, είναι η διαδικασία για να μπορέσει να μεταβιβαστούν οι μετοχές από τον κύριο Γουλιέλμο σε 9 φυσικά πρόσωπα και 10, δεν περιορίζει εκεί ο νόμος κάτι, ώστε να περάσουν οι μετοχές στον έλεγχο του ΑΣΥΜΑΡ για να δουν οι άνθρωποι του Ερασιτέχνη πώς θα προχωρήσουν την ομάδα και να βρεθεί αργότερα μια αξιόπιστη λύση και να πάνε εκεί οι μετοχές. Έτσι, πολύ απλά το λέμε. Εκεί υπάρχει όμως deadline, έτσι, αν δεν κάνω λάθος, 25 Μαΐου και 26 του λέτε λέμε ότι ναι. Όχι, ναι. Είπα μέχρι 25 Μαΐου πρέπει να αρχίσει να μας πεις τι θα γίνει. Από τις 18 με τις 25. Ανέβα πάνω. Ο Άρης είναι εδώ, η έδρα του είναι εδώ, τα γραφεία είναι εδώ πέρα, δεν μπορεί να διοικείται από την Αθήνα. Έλα επάνω να τελειώσουμε το ζήτημα, να δούμε τι θα κάνουμε. Ναι, με βάση βέβαια την... Αμέσως... Με βάση την εμπειρία που έχουμε από πέρσι, που ήταν μάλιστα ο ίδιος ενεργά μεγαλομέτωχος και είχε τη δική του διοίκηση, είχε πέρασε ο Μάιος, πέρασε ο Ιούνιος, πέρασε ο Ιούλιος, πέρασε ο Αύγουστος, πέρασε ο Σεπτέμβριος και εκεί πέρα κάπου στο τέλος του, λίγο πριν αρχίσει το πρωτάθλημα, μια εβδομάδα πριν το ξεκινήσει το πρωτάθλημα, υπήρξε η άρση του μπαν και ανακοινώθηκαν 10 παίκτες και ήρθαν οι παίκτες όπως ήρθαν οι μισοί στην πορεία, φύγανε και έγινε μια κατάσταση δηλαδή της τελευταίας στιγμής. Με βάση την περσίνη εμπειρία δεν είμαι τόσο αισιόδοξος ότι θα δραστηριοποιηθεί άμεσα. Δεν ξέρω. Εσείς προφανώς μιλάτε κιόλας μαζί του. Δεν μπορώ να αντιληφθώ το πώς σκέφτεται αυτός ο άνθρωπος στα 2 χρόνια που είναι στον Άρη. Η περσινή εμπειρία, αυτό είναι ακριβώς έτσι όπως το είπατε, αυτό και επειδή ο ΑΣ είναι ένας πολύ μεγάλος και υπεύθυνος φορέας του Άρη, αυτό προσπαθεί να προλάβει. Να πιέσει μια κατάσταση ώστε να αρχίσει να λειτουργεί η ΚΑΕ Άρης είτε με τη διοίκηση που ο ΑΣ θα προτείνει, είτε με τη διοίκηση που ο Μεγαλομέτωπος θα βάλει. Αλλά να τη βάλει και να ξεκινήσει. Και να δουλέψει και να φτιάξει τα πράγματα έτσι όπως πρέπει να τα φτιάξει ώστε η ομάδα να μην φτάσει ποτέ ξανά σε αυτό το σημείο που είχε φτάσει πέρσι. Λειτουργώντας υπεύθυνα και πάντα για το συμφέρον της ομάδας και της ομάδας, γι' αυτό πιέζει με την κατάσταση να ξεκινήσει από τώρα να εργάζεται. Αν δεν το κάνει, θα υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Και πέρσι το είχα πει εγώ στον κύριο Ψηφίδη, ότι τα πράγματα θα γίνουν έτσι αν δεν ασχοληθείτε, ας πούμε. Και γίνανε έτσι όπως τα είπα. Μάλιστα. Άρα περιμένουμε μέχρι τις 25 Μαΐου. Δηλαδή, συγγνώμη λίγο, ο Χαριστέας με τον Νένι και τον Καρυπίδη που κάθονται από το πρωί μέχρι το βράδυ σε ένα βίντεο και τον Τερζή μαζί και βλέπουν και σχεδιάζουν παίκτες, είναι βλάκες και οι μπασκετικοί είναι οι έξυπνοι, οι οποίοι τελευταία στιγμή δεν γίνεται παιδιά αυτό το πράγμα. Αν ήταν, θα λειτουργούσαν όλες, θα πηγαίναν για διακοπές. Είπαμε, οι διοικήσεις με το που την τελευταία γωνιστική του πρωταθλήματος αρχίζει η καθημερινή ενασχόλησή τους με το τμήμα και την ομάδα τους. Για να μπορούν να λειτουργήσουν. Και μάλιστα
τώρα που είναι ακόμα πιο δύσκολα, διότι η οικονομία βρίσκεται σε μια κατάσταση που δεν ξέρουμε πού θα μας οδηγήσει. Γι' αυτό πρέπει να έχεις πολλά σχέδια στο μυαλό σου. Να έχεις 2-3 εναλλακτικές λύσεις για το να δεις πού θα πάει. Πόσο μάλλον να τα αφήσεις όλο το καλοκαίρι και να φτάσεις τη τελευταία στιγμή. Τελείωσες. Άσε που διάβασα και ένα δημοσίευμα ότι επίκειται επιτροπή του ΕΣΑΚΕ μέσα στον Ιούνιο να κοιτάξει ποιες ομάδες συμμετέχουν. Πρέπει να γίνει δουλειά, παιδιά. Δεν γίνεται να είναι η ομάδα παρατημένη. Και δεν γίνεται να τρέχει ο ΑΣ ένα τμήμα χωρίς να ξέρει τι θα γίνει και να είναι η κατάσταση έτσι όπως είναι με τις μετοχές. Το καταλαβαίνετε κι εσείς και το καταλαβαίνει και όλος ο κόσμος. Όχι, ειδικά για τον Άρη που έχει όλα αυτά τα ζητήματα και τα προβλήματα, εγώ λέω ότι αργήσατε κιόλας. Τι να πω δηλαδή, εντάξει. Όταν έχεις τόσα πολλά προβλήματα να διαχειριστείς, θεωρώ αδιανόητο να υπάρχει καθυστέρηση. Είσαι αυτό το δίμηνο που έχει σταματήσει το μπάσκετ, εγώ το βλέπω και ως μια ευκαιρία να, όπως λέτε, να προετοιμαστείς, να κάνεις 5 επαφές. Ήταν μια ευκαιρία να ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Αλλά θα μου πεις πώς να κάνεις τις επαφές όταν δεν ξέρεις άμα στις 25 Μαΐου θα είσαι διοίκηση. Δηλαδή μπορεί να πάρει κάποια απόφαση τώρα αυτή η διοίκηση όταν βλέπει μπροστά της ότι ο μεγαλομέτωχος δεν ασχολείται. Δεν μπορώ να αντιληφθώ τι κάνει ο κ. Βιέλμος. Η διοίκηση αυτή είναι μια σοβαρή διοίκηση, η οποία βγήκε μέσα από μια διαδικασία απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του ΑΣΥΓΜΑ Άρης Θεσσαλονίκης. Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ήταν ξεκάθαρη. Βγαίνουμε μπροστά, σώζουμε την ομάδα και τελειώσαμε. Δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο πέρα από αυτό που αποφάσισε το Συμβούλιο, το οποίο είναι 15 μελές, σοβαρό συμβούλιο με πολύ σοβαρούς ανθρώπους οι οποίοι δουλεύουν όλη μέρα για τον Άρη. Πρέπει κάποια στιγμή στον Άρη να καταλάβουν ότι να νιώσουν και οι παράγοντες ότι ο Άρης δεν είναι καφενείο. Είναι μια πολύ μεγάλη ομάδα και έτσι πρέπει να τη βλέπουμε και έτσι πρέπει οι παράγοντες να την αντιμετωπίζουν. Εγώ βλέπω μια κατάσταση η οποία πάει πάλι το καλοκαίρι να είναι χύμα. Δεν γίνεται. Πρέπει να σταματήσει αυτό. Τέλος. Έλα εδώ να αναλάβεις ευθύνες σου. Θέλεις να βγεις να συνεχίσεις να διοικείς. Φέρε ανθρώπους, διοίκησε και προχώρα και εμείς θα είμαστε δίπλα σου και θα βλέπουμε τι κάνεις. Δεν θέλεις. Άσε την ομάδα να προχωρήσει έτσι όπως ο ΑΣΥΜΑ πιστεύει ότι μπορεί να την προχωρήσει. Είναι πολύ απλά το ερώτημα. Δεν υπάρχει άλλο. Έτσι. Είναι κατανοητό και νομίζω ότι και ο κόσμος το αντιλαμβάνεται. Πείτε μας και δύο λόγια για τον ερασιτέχνη. 100% το αντιλαμβάνεται γιατί αυτό... Ναι. Ναι. 100% το αντιλαμβάνεται ο κόσμος γιατί τα μηνύματα που παίρνω είναι αυτό που σας λέω. Ότι παιδιά, εντάξει, κανονίστε τι θα κάνετε από εδώ και πέρα γρήγορα. Τελειώστε το θέμα γρήγορα. Γιατί ο κόσμος δεν θέλει να ξαναπεράσει πάλι την ίδια χρονιά. Γιατί τα τελευταία 2-3 χρόνια συμβαίνει αυτό το πράγμα. Εντάξει, και ο κόσμος καταλαβαίνει το. Ξέρει πώς λειτουργούν οι ομάδες. Δεν είναι άσχετο. Και οι παίχτες και οι προπονητές, ειδικά με αυτή την κατάσταση, περιμένουν και αυτοί. Δεν θα περιμένουν τον Άρη μέχρι τον Οκτώβριο. Είτε τα παιδιά που είναι τώρα, είτε τα παιδιά που είναι ελεύθερα και μπορούσες να συζητήσεις, είτε για να δεις Αμερικανούς, είτε για να δεις τον προπονητή, είτε για να δεις οτιδήποτε. Ναι. Ο Άρης έχει και ένα θέμα εδώ, γιατί από ένα περιορισμένο αριθμό αθλητών μπορεί να επιλέξει λόγω της απαγόρευσης μεταγραφών, έτσι. Επομένως, εγώ πιστεύω, αν ήμουν ο μεγαλομέτωχος της ομάδας, θα προσπαθούσα όσο πιο γρήγορα να κλείσω το ρόστερ μου, ώστε να μπορώ να επιλέξω τους παίχτες που θέλω. Γιατί μπορεί όντως να υπάρχουν ελεύθεροι παίχτες τον Αύγουστο ή τον Σεπτέμβριο, αλλά μπορεί να μην μπορεί να τους πάρεις. Διότι δεν έχεις το δικαίωμα να τους πάρεις. Άρα πώς θα φτιάξεις ρόστερ. Και η ομάδα αυτή τη στιγμή, σαν συμβόλαια, έχει Σιδεροηλία, Βουλγαρόπουλο, Βλάσιο και Σλαφτσάκη. Δηλαδή τρεις μικρούς και τον Διαμαντή. Επομένως πρέπει από την αρχή να φτιαχτεί. Γι' αυτό σας λέω ότι θέλει άμεσες, γρήγορες αποφάσεις και χρόνο μπροστά σου για να δεις τι θα κάνεις. Αυτά όσο αφορά τον μπάσκετ. Όσο αφορά τον για τον ερασιτέχνη θα σας πω, εκεί μαθαίνω ότι όντως έχετε μπει σε ένα προγραμματισμό, γιατί από ό,τι ξέρω κάνετε διάφορες συναντήσεις με τους εφόρους των τμήματων εδώ και καμιά εβδομάδα, δεκαήμερο, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, 10 μέρες έχει που... Εντάξει, καταρχήν να πούμε ότι ο σύλλογος είναι σε αναστολή. Πηγαίνουμε στα γραφεία εγώ, ο Γενικός Γραμματέας και ο Ταμείας και κάνουμε συναντήσεις με τον έφορο του κάθε τμήματος για να αρχίσει σιγά σιγά ο σύλλογος να ξαναζωντανέψει. Περισσότερο ρωτάμε για την υγεία των παιδιών και των αθλητών και των οικογενειών τους, μήπως είχαν κάποια πρόβλημα στην οικογένειά τους κτλ. Να είμαστε κοντά στους αθλητές μας, μήπως χρειάζονται κάτι.
Για τα ατομικά αθλήματα έχει δοθεί μια οδηγία από το Υπουργείο. Μπορούν να κάνουν κάποιες ατομικές προπονήσεις σε ανοιχτό χώρο έως 6 άτομα και με αποστάσεις. Κάποια τμήματα σιγά σιγά θα το ξεκινήσουν αυτό. Και για τα ομαδικά περιμένουμε τις οδηγίες από το Υπουργείο, το Υπουργείο Αθλητισμού και το Υπουργείο Υγείας. Οπότε είμαστε σε αυτή τη φάση τώρα, θα το ξαναζωντανέψω. Και επίσης και ζητάμε και έναν σχεδιασμό σε δύο περίπου λύσεις, παίρνοντας το πιο αρνητικό σενάριο της οικονομικής κρίσης κτλ. Για να ξέρουμε πού θα πάμε τη νέα χρονιά τα τμήματά μας, από πού θα αντλούμε έσοδα και τέτοια. Εντάξει, η κρίση του κορονοϊού χτύπησε πάρα πολύ τον ΑΣ, διότι γνωρίζετε πολύ καλό ότι εμείς βασιζόμασταν στα έσοδα από την κάρτα φιλάθλου, από το ποδόσφαιρο. Υπήρχαν μπροστά στο παιχνίδια με κόσμο, όπως ο ημιτελικός κυπέλου ή τα play-off που ήταν μεγάλα παιχνίδια, δεν ίσχυαν τα διαρκείας και αναμέναν εκεί μεγάλα έσοδα, τα οποία δεν τα έχουμε αυτή τη στιγμή. Έχουν κλείσει και τα ποσοστά. Τα κηλικία και όλα αυτά. Ναι, και από αυτό και γενικά από αυτά τα έσοδα που ήταν να έχουμε. Τα κηλικία έχουν κλείσει και αυτοί που νοικιάζαν εκεί πέρα, οι άνθρωποι που πήγαν στη ρύθμιση το 60%. Η πισίνα κλειστή, το γυμναστήριο κλειστό. Καταλαβαίνετε ότι η ζημία που έχει υποστεί ο ΑΣ είναι πολύ μεγάλη. Αλλά δόξα τω Θεώ, μέχρι τώρα είμαστε σε μια, θα έλεγα, καλή κατάσταση. Να δούμε πώς θα σχεδιάσουμε τη νέα χρονιά. Αυτό είναι πρόβλεψη που μας προβληματίζει και εμάς πάρα πολύ. Πρόβλεψη ενίσχυσης υπάρχει των ερασιτεχνικών συλλόγων, όχι μόνο του Άρη, βέβαια. Νομίζω ότι πρέπει να πάμε σε ένα γενικότερο πλάνο. Έχω διαβάσει τη δήλωση του κ. Αβγενάκη για ενίσχυση των ερασιτεχνικών σωματείων. Εμείς ετοιμάζουμε μια επιστολή προς τον Υπουργό να πούμε την άποψή μας. Εννοείται ότι θα πρέπει τα ερασιτεχνικά σωματεία να ενισχυθούν από την πολιτεία, διότι ήταν τα πρώτα που με απόφαση της πολιτείας κλείσαν. Έτσι. Η λειτουργία μας έχει σταματήσει, ήταν τα πρώτα κάθε τα οποία κλείσανε. Η άποψή μας είναι, χρειάζεται ενίσχυση η ερασιτεχνική σύλλογη, γιατί η κρίση είναι πολύ μεγάλη και η ζημία που έχουν υποστεί οικονομική είναι πάρα πολύ μεγάλη, και η ενίσχυση αυτή να είναι ανάλογα με το μέγεθός τους, τα τμήματα τα οποία έχουν, τους αθλητές τους οποίους έχουν, γιατί δεν μπορεί ο Άρης να πάρει, ξέρω εγώ, 1 ευρώ και να πάρει και ο διπλανός σύλλογος που έχει ένα τμήμα 1 ευρώ. Πρέπει δηλαδή να είμαστε ανάλογα με το μέγεθός του κτλ. Πιστεύω ο Υπουργός να το βάλει και να το θέσει στον Πρωθυπουργό ώστε να εξασφαλιστεί ένα κονδύλιο και να ενισχυθούν οι ερασιτεχνικοί σύλλογοι, γιατί υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ζήτημα οικονομικής βιωσιμότητας αυτή τη στιγμή για τους συλλόγους. Αν σκεφτείς ότι η νέα χρονιά μπορεί να γίνει να γίνουν τα παιχνίδια χωρίς κόσμο, από πού θα έχει έσοδο ο ερασιτέχνης? Από πουθενά δεν μπορεί να έχει. Πρέπει δηλαδή να κάνει άλλα πράγματα. Δεν έχετε και εμπορικές δραστηριότητες ο ερασιτέχνης. Δηλαδή θεωρητικά η ΠΑΕ ή η ΚΑΕ μπορεί να πουλήσει και μπλούζες, πλέει ο λόγος. Ο ερασιτέχνης. Αυτό εμείς θα προσπαθήσουμε να κάνουμε, θα το κάνουμε τις επόμενες μέρες, κάτι εμπορικό όσο αφορά αυτό που είπατε. Θα μπορούσαμε να πουλάμε κάποια πράγματα του ερασιτέχνη. Αλλά εντάξει, και από εκεί τα έσοδα πόσα να είναι. Είναι τόσο μεγάλες οι ανάγκες. Ναι. Θα κάνουμε πάντως τα δράσεις, οι οποίες θα βοηθήσουν. Και θα καλέσουμε και τα μέλη μας και τον κόσμο να μας βοηθήσει. Και θα το κάνει, γιατί είναι ζεστός και είναι πάντα δίπλα μας όταν βλέπει ότι γίνεται κάτι σωστό και σοβαρό. Πριν σας ευχαριστήσω, μια που είπατε για μέλη. Νομίζω ότι ένα μπόνους αξίζει. Και πρέπει ο κόσμος να το ξέρει. Ένα τεράστιο θέμα για όλους τους ερασιτεχνικούς συλλόγους ή γενικότερα για όλους τους συλλόγους είναι το πώς θα καταφέρνει να συγκεντρώνει και να εγγράφει τα μέλη του και να τα έχει δίπλα. Νομίζω εκεί ότι ο φίλος μου ο Χρήστος Βλάχος έχει κάνει κάτι που δεν έχει γίνει ποτέ ξανά. Δηλαδή όλες αυτές οι εγγραφές και η συλλογή των συνδρομών όλων όσων είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του Ερασιτέχνη Άρη και συνεχώς να γράφει και νέα μέλη και μες τον κορονοϊό και πριν τον κορονοϊό και μετά τον κορονοϊό, νομίζω δεν έχει ξαναγίνει. Και το λέω, δεν το λέω επειδή το ξέρω τον Χρήστο ή οτιδήποτε άλλο, είναι μια πραγματικότητα και είναι ένα έσοδο το οποίο ο Ερασιτέχνης Άρης τα τελευταία 20, 30, 40 χρόνια έλεγε πώς θα γίνει να πάρω τις συνδρομές, να πάρω τα χρήματα αυτά για να βοηθηθώ για τα τμήματά μου κτλ. Και το έχει πετύχει και είναι μια κίνηση που έκανα τους διοίκηση που για μένα ήταν πάρα 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 πολύ σημαντική. Ο κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη θέση.
Ναι, ναι, πραγματικά ο Χρήστος ο Βλάχος κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά και θα συνεχίσει να την κάνει και του έχω πει ότι αυτό το πράγμα θα πρέπει να γίνεται εσάι στον ερασιτέχνη, είτε είμαστε εμείς διοίκηση είτε δεν είμαστε. Είναι ένα στέλεχο σημαντικό το οποίο έχει κινητοποιήσει το λαό του Άρη, ο οποίος δείχνει εμπιστοσύνη στην προσπάθειά μας και στη διοίκησή μας και είναι πάρα πολύ σημαντικό και τιμητικό αυτό και μας δίνει και κουράγιο για να συνεχίσουμε και θα είμαστε ακόμα πιο δραστηριοποιημένοι πάνω σε αυτό το κομμάτι της εγγραφής νέων μελών και οικονομικά τακτοποιημένων και συνειδητά δίπλα στην ομάδα, δίπλα στο σύλλογο. Αυτό βοηθάει και οικονομικά, βοηθάει και ηθικά, βοηθάει και αγωνιστικά όλο τον ερασιτέχνη. Και εννοείται ότι όσο πιο μεγάλο είναι το ποσό των μελών των οποίων γράφεις, τόσο πιο δυνατός γίνεσαι και όταν διεκδικείς πράγματα, είτε όσο αφορά τις χορηγίες, είτε όσο αφορά άλλα ζητήματα που θα βοηθήσουν τον σύλλογο. Όσο πιο μεγάλη βάση έχεις, τόσο πιο δυνατός είσαι σε όλα τα επίπεδα. Και πρέπει να είναι ο ΑΣΥΓΜΑΡΙΣ δυνατός, γιατί ο σύλλογος τον έχει ανάγκη και χρειάζεται έναν δυνατό ερασιτέχνη για πολλούς λόγους. Υπάρχει ερώτηση ακροατή με αυτή, θα σας αποχαιρετήσουμε. Γίνεται με το Παλέ. Κάποιες συζητήσεις κάνατε με την κυβέρνηση, ναι, η προηγούμενη ιστορία τέχνη και κάνει με την κυβέρνηση. Έχουμε κάποια ουσιαστική εξέλιξη πάνω σε αυτό το κομμάτι? Ουσιαστική εξέλιξη αυτό το τελευταίο δίμηνο δεν έχουμε λόγω του κορονοϊού και της αναστολής των πάντων στη χώρα. Είχαμε πει ότι καταρχήν ήταν θετική και το Υπουργείο και η Γενική Γραμματεία για την παραχώρηση του γηπέδου στον ΑΣΥΓΜΑ Άρη. Είχαμε μείνει στο να τους καταθέσουμε ένα business plan για τα 49 χρόνια που ζητήσαμε το χώρο. Το έχουμε σχεδόν ετοιμάσει και με το που θα ανοίξουν τα γραφεία των ΕΑΚ και ο πρόεδρος θα πάει στη θέση του και όλα αυτά, θα τους το καταθέσουμε ώστε να το προωθήσουν αρμοδίως και να πιέσουν μετά να το ολοκληρώσει ο Υπουργός. Δηλαδή μείναμε λίγο πίσω πάλι λόγω του κορονοϊού. Θα είχε προχωρήσει από το δίμηνο, πιστεύω, πολύ το ζήτημα. Εντάξει, είναι κάτι το οποίο το παλεύουμε και το πιέζουμε όσο μπορούμε, ας πούμε. Δεν το αφήνουμε. Να το δρομολογήσετε, να έρθει μετά ο κύριος Γουλιέλμος, να το πάρει το γήπεδο. Αυτό είναι. Το γήπεδο θα το πάρει ο ΑΣΥΓΜΑ και θα το αξιοποιήσει υπέρ όλων των τμήματων του και φυσικά και υπέρ της ΚΑΙΑΡΙΣ. Αλλά το γήπεδο θα το πάρει ο ΑΣΥΓΜΑ, θα το αξιοποιήσει αναλόγως. Για να βοηθηθούν όλα τα τμήματα. Και η ΚΑΕ Άρης πρώτα απ' όλα. Με ρωτάνε και για το πάρκο Χαριλάου. Ο ΑΣΥΓΜΑ δεν είναι ο ΑΣΥΓΜΑ. Ο ΑΣΥΓΜΑ δεν είναι ο ΑΣΥΓΜΑ που ξέρανε. Είναι ένας άλλος ΑΣΥΓΜΑ τώρα, ο οποίος διεκδικεί πράγματα, δεν είναι φτωχός συγγενής και εφόσον διεκδικεί και πετυχαίνει, θα πρέπει να έχει και αυτός τα ωφέλη που πρέπει. Και θα πρέπει αυτό όλα τα τμήματα και όλοι οι παράγοντες να το καταλαβαίνουν και να το στηρίζουν και όχι να το βάζουν τρικλοποδιές. Ο ερασιτέχνης έχει αλλάξει. Είδατε τι πρόταση κατεβάσαμε για το ερασιτεχνικό μπάσκετ. Καμία άλλη ομάδα δεν είναι ο ερασιτέχνης που ξέρανε. Mm-hmm. Είναι κανονικός ερασιτέχνης. Κανονικός άρης. Τελευταία ερώτηση να στείλει, γιατί θέλουν οι ακροατές. Με Χαριλάου, πίσω από το γήπεδο, το πάρκο στη Χαριλάου, τι γίνεται με το Δήμο? Είχαμε ρωτήσει και τον Δήμαρχο, τον κύριο Ζέρβα που τον φιλοξενήσαμε και τον κύριο Λεκάκη που επίσης τον φιλοξενήσαμε. Mm-hmm. Υπάρχει εκεί δραστηριότητα. Ο Δήμαρχος βέβαια είπε κάτι που εγώ συμφωνώ μαζί του. Να μας καταθέσει ο Άρης ένα συγκεκριμένο πλάνο για το τι ακριβώς θέλει και ζητάει. Γιατί η προηγούμενη διοίκηση του Δήμου, φαντάζομαι τα γνωρίζετε αυτά και από την άλλη της ιδιότητα, ο αντιδήμαρχος τότε εκεί έλεγε είναι χώρος πρασίνου. Μόνο για τον Άρη ισχύουν αυτά φυσικά. Τώρα βέβαια εγώ ψάχνω να βρω, επειδή εγώ Χαριλιώτης είμαι. Και εκεί μεγάλωσα, ψάχνω εδώ που είναι το πράσινο εκεί πέρα πίσω με τα τσιμέντα που έχουν κάνει και κάτι πολύ ωραία γκράφιτι οι ιερολοχίτες εκεί, πάνω στο τσιμέντο κτλ. Πραγματικά ψάχνω να δω που είναι το πράσινο σε εκείνο το σημείο, γιατί υπάρχει ένα γκαζόν που είναι μικρότερο από ό,τι είναι στην αυλή μου εδώ πέρα. Αλλά τέλος πάντων, την ουσία θέλουμε. Η γνώμη του ΑΣΥΓΜΑ, καταρχήν θα πρέπει να γίνει μια συνολική μελέτη για όλο το γήπεδο, είναι η δική μου γνώμη, για όλο το γήπεδο. Και να περιλαμβάνει
και εκείνο το πάρκο, να το πω, πλατεία εκείνο το πάρκο, να γίνει μια ανάπλαση από το Δήμο Θεσσαλονίκης. Και αυτή η ανάπλαση θα βοηθήσει και την περιοχή και τους κατοίκους, αλλά θα ενταχθεί και μέσα στο project του γηπέδου. Αυτή πιστεύω ότι πρέπει να είναι η πρόταση του Ερασιτέχνη Άρη για εκείνο το... Αλλά χρειάζεται μια συνολική μελέτη για το γήπεδο και ανάπλαση εκείνης της περιοχής. Το ότι ο προηγούμενος αντίπαλος δεν ξέρω και ποιος ήταν και ότι έλεγε ότι είναι χρόνος χώρος πρασίνου και τα λοιπά. Κύριος Παπάς έλεγε, καλά, δεν γίνεται, είναι τώρα... χώρος πρασίνου. Ναι. Καλά, εντάξει τώρα ο κύριος Παπάς ευτυχώς έχει φύγει από εκεί που είναι. Και εμείς θα κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε. Εκεί θέλει μια συνεννόηση με την ΠΑΕ, με τον κύριο Καρυφίδη. Να το δούμε λίγο το γήπεδο. Είναι ένα περιουσιακό στοιχείο τεράστιο, μεγάλης αξίας, που πρέπει ο ΑΣ μας, η συνεργασία με την ΠΑΕ, να το αξιοποιήσουμε, ώστε να αντλούμε έσοδα από εκεί και ο ΑΣ και η ΠΑΕ. Και φυσικά, επαναλαμβάνω, να γίνει ανάπλαση του πάρκου εκεί, που θα ενταχθεί μέσα στο συνολικό σχέδιο που θα κάνουμε. Θέλει μια μελέτη. Θέλει εκεί πολλή δουλειά και θέλει και προσπάθεια και χρήματα. Πρέπει να το δούμε με τον κύριο Καρυπίδη μαζί. Ας ξεπεράσει τώρα αυτό, ας ξεπεραστεί αυτός ο σκόπελος της απαγόρευσης μεταγραφών και μετά να καθίσουμε με τον πρόεδρο της ΠΑΕ να το δούμε. Ωραία. Μένει να δούμε, να μας ενημερώσει και επίσημα πότε θα γίνει αυτή η συνάντηση με τον κύριο Γεραπετρίτη, είτε διαζώσεις είτε με τηλεδιάσκεψη, γιατί νομίζω ότι αυτό είναι που καίει και αναμένουμε και τον κύριο Γουλιέρμο να δούμε πότε θα ευαισθητοποιηθεί, να δει τι γίνεται με την ομάδα του. Γιατί στα χαρτιά είναι ομάδα του, μπορεί να είναι ο Άρης όλων μας, αλλά όσον αφορά την ΚΑΕ είναι η ομάδα του, είναι ο μεγαλομέτωπος αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, ναι, ευχαριστούμε ναι, πολύ ναι. Κύριε Αρβανίτη. Θα ενημερώνεστε για όλα μέσω των γραφείων τύπου της ΠΑΕ, της ΚΑΕ και του ΑΣ, τα οποία πιστεύω ότι λειτουργούν πάρα πολύ καλά. Να είστε καλά. Έγινε. Να είστε καλά κι εσείς. Γεια σας. Ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι. Γεια χαρά.